Πριν ξεκινήσω το live, θα σας πω, δεν με ενδιαφέρει, μου λένε για διαφημίσεις, σκοτίστηκα. Εγώ στην ομάδα μου θα κάνω τη γουστάρα και θα σας βοηθάω. Λοιπόν, από χθες το γερμανικό έχει βγάλει φύλλο κρούστας για γλυκά που 1,60. Λοιπόν, με 1,60 δεν βρίσκεται φύλλο κρούστας για γλυκά. Οπότε, αν έχετε σκοπό να φτιάξετε γλυκάκι για το Σαββατοκύριακο, ξεκινήστε και βουρ πάρτε το. Λοιπόν, τι κάνουμε όταν φτιάχνουμε γαλακτομπούρικο, εννοείται ετοιμάζουμε το σιρόπι. Στο δικό μου το γαλακτομπούρικο χρειάζομαι ζάχαρη. Για το σιρόπι μιλάω. Λοιπόν, έχω εδώ δίπλα μου τον άγγελο που θα το βάλει να βράσει. Κάνα 5 λεπτό, δηλαδή όσο θα κρατήσει και το live, δεν νομίζω παραπάνω. Λοιπόν, με το ίδιο φλιτζάνι μετράω και τη ζάχαρη και το νερό. 3 φλιτζάνια ζάχαρη, 3 φλιτζάνια νερό βάζω εγώ στο δικό μου γλυκό. Δεν ξέρω εσείς τις συνταγές βλέπετε γύρω-γύρω. Και μια και είπα γύρω-γύρω, τώρα θα σας πω και κάτι άλλο. Ένα λεπτό να μην χάσω το μέτρημα. Αχ, μάνα. Θα σας μετρήσω μετά πόσο είναι το φλιτζάνι, δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να είναι γύρω στα 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια είναι το φλιτζάνι. Λοιπόν, και εννοείται ρίχνουμε μέσα την ώρα που θα βράσει ένα ξυλάκι κανέλα, το αγαπημένο μου μπαχαρικό. Άγγελε, μπορείς να το πάρεις, να το βάλεις να βράσει. Κάνα 3 λεπτά από την ώρα που θα βράζει, δεν τα αφήνουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την κρέμα μου την έχω φτιάξει, σας την έχω δώσει 1200 φορές, αν σας την ξαναδώσω, έχει κρυώσει. Και μην με ρωτήσετε πάλι για το χρώμα, σας έχω πει ότι το χρώμα για την κρέμα το δίνω με τον κουρκουμά. Πάμε, πριν αρχίσω και παρλάρω, βουτυρώνουμε το πυρεξάκι μας. Εάν θέλετε να κάνετε γαλακτομπούρικο μεγάλη δόση, δηλαδή για το ταψί της κουζίνας, διπλασιάζεται. Εγώ το έκανα με 1 λίτρο γάλα, έτσι. Έχω λιώσει ένα πακέτο εδώ πέρα, στο φούρνο μικροκυμάτων. Βουτυρώνω καλά το πυρεξάκι μου. Να σας έρθω λίγο πιο κοντά έτσι να με βλέπετε. Βάζουμε στην άκρη αυτό, για να ανοίξουμε να δούμε τι φύλλο είναι. Φύλλο κρούστας έχω πάρει, για πίτες εννοείται, όταν βαριέμαι. Είναι όμως για πίτες, όχι για γλυκά. Περιποιημένο το βλέπω. Πόσα λέει μέσα έχει. Παιδιά, έχει 12. Φτιάχνω 2 γαλακτομπούρεκα με 12 φύλλα εγώ. Πάμε. Θα το ψαλίδι, το ξέχασα ρε. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σας πω, είδατε που λέμε πολλές φορές σαν το σπίτι μας πουθενά, σαν την ομάδα μας πουθενά. Έκανα μια γύρα σε ομάδες παιδιά να ανεβάσω τα tips που φτιάχνω, δείχνω, κάνω και άκουγα το κοντό και το μακρύ του καθενός. Όλοι ξαφνικά γεννήθηκαν έτοιμοι και μαθημένοι, ωραία, άντε από εκεί λέω, ομαδάρα μου και τίποτα άλλο, εδώ με εσάς. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, αφού είναι 12 τα φύλλα όπως λέει, για αυτό το πυρέξ φτιάχνουμε 2 γαλακτομπούρικα. Απλά τα πράγματα. Ή ό,τι άλλο γουστάρετε ρε παιδί μου. Α, δεν είχα προσέξει πόσα φύλλα έχει μέσα. Άγγελε, την ώρα που θα βράζει, πολύ περιποιημένα. Καλά έκανα και πήρα. Στην αρχή, ναι. Μπράβο μας. Λοιπόν, αφού με ακούτε και με πιστεύεστε, βλέπετε. Ούτε ένα ψεγάδι το φύλλο. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Πώς θα το φτιάξουμε όμως το γαλακτομπούρικο που... Μπέρδεψα τη γλώσσα μου.
με 6 φιλάρε Μαρία. Για καθίστε ρε παιδιά μας με πώς θα το πιάσουμε. Πού είσαι ρε Νατάσα να μου ξεκολλήσεις τα φύλλα. Πού φύγε το άλλο κάτω, έπεσε. Έλα εντάξει είμαστε. Πάμε. Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε. Το μισό το έχω απ' έξω. Εδώ. Βουτυρώνουμε. Τι ακούγεται βράζει. Λοιπόν, πάμε. Το δεύτερο. Το μισό απ' έξω. Εντάξει μου μέχρι εδώ, καλά το πάω, ε. Το μισό εδώ, ρίχνω βουτυράκι. Μέχρι τώρα αυτό είναι το τρίτο μου φύλλο. Κοιτάξτε να δείτε πόσο φύλλο θα βάλω στο πυρέξ. Και το πυρέξ είναι μεγάλο από ό,τι βλέπετε. Μα το σκεφτόμουν, λέω, τόσο μικρό πυρέξ παίρνει τόσα φύλλα. Και τέσσερα φύλλα. Εντάξει μέχρι εδώ η βάση. Πολύ εντάξει πες ρε Μαρία. Ρίχνουμε βουτυράκι, δεν ξεχνάμε να βουτυρώνουμε για να γίνει ωραίο τραγανό το γαλακτομπουρικό μας. Λοιπόν, έχω έτοιμο, καθίστε ένα λεπτό. Είμαι και λίγο τσαλιάρα, το έχουμε πει. Βράζει. Ωραία. Στα τρία λεπτά το σβήνει, στόπ. Λοιπόν, ρίχνουμε την κρέμα. Την κρέμα μπορείτε να την φτιάξετε από την προηγούμενη και να την αφήσετε πολύ απλά να κρυώσει και να την βάλετε ψυγείο και όποτε έχετε όρεξη και γουστάρετε. Ωραία κρέμα! Πρώτες από ζαχαροπλαστεία δεν έχω ακόμα κορίτσια για να πάω να πιάσω δουλειά. Δεν με έχουν πάρει πρέφα λογικά. Λοιπόν, πολλά λες. Απλώνουμε την κρεμούλα μας. Σε πήρε η μυρωδιά, Αλέξανδρε, και ήρθες. Ναι, με ξύπνησε αυτή η καταπληκτική μυρωδιά. Φωνή που έχει φτιάξει. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εδώ πέρα εμείς. Θυμάστε τα φύλλα που έβγαλα απ' έξω. Εντάξει Άγγελε, σβήστε. Όση ώρα εγώ κάνω το γλυκό θα το βάλω για ψήσιμο, το σιροπάκι μου θα κρυώνει. Λοιπόν, είδατε ότι έχω βάλει μέχρι τώρα 4 φύλλα. Έτοιμο και το πέμπτο, το έβαλα διπλωμένο. Εάν κάνετε μεγάλο ταψί, εννοείται θα βάλετε όλα τα φύλλα και εννοείται θα τα κάνετε σταυρωτά όπως σας έχω δείξει με τις πίτες.
Και βάζουμε και το τελευταίο. Και μου περισσέψαν και άλλα 6 φύλλα. Για να κάνω ό,τι άλλο θέλω. Πάτε τσαλακωτά. Κλείνουμε τη γέμιση. Δεν χαράζω. Ωραία μάνα μου. Βουτυρώνω, αυτό ακόμα καίει. Θα το ψήσω στους 180 βαθμούς εγώ στη δική μου κουζίνα στον αέρα. Πάντα ψήνω τα πάντα εγώ στον αέρα. Ξέρω την κουζίνα μου την ελέγχω. Το ίδιο ξέρετε και εσείς τη δικιά σας. Για 30 λεπτά να χρυσήσει το γαλακτομπούρκο. Τέλος πάντων το φέρουμε σε ένα χρώμα που θέλουμε εμείς. Μη μου το κάψετε άμα το φτιάξετε. Είναι ωραίο γλυκάκι για το Σαββατοκύριακο. Εγώ περιμένω το σοφάκι μου να το κεράσω. Το σπύρο μου. Τα αγόρια μου δεν ξέρω. Άμα θέλουνε. Λοιπόν, μπόλικο βουτυράκι έριξα από ό,τι βλέπετε. Έτσι θα κάνουμε το φύλλο. Έχω κίνη μουσκεμα, κρατσανιστό. Δεν το χαράζω. Το βάζω να ψηθεί στο δικό μου το φούρνο, επαναλαμβάνω, στους 180 για 30 περίπου λεπτά. Με το που βγάλω αυτό το γλυκό θα είναι χλιαρό το σιρόπι, θα σιροπιάσω και εννοείται θα σας κεράσω όπως πάντα. Θα το δείτε έτοιμο, σιροπιασμένο. Μην ξεχνάτε, κλείνω live, δίνω συνταγή.